Καλημέρα Γιωργάρα. Καλημέρα Παντελήνη. Πώς είσαι? Ακόμη αντέχουμε, ακόμη καλά είμαστε, γιατί είναι λίγα τα χιλιόμετρα. Είμαστε γύρω στα 33 χιλιόμετρα εδώ στο χωριό. Ο Σταυρός συνοδεύει μετά το Μακροχώρι προς την Αλεξάνδρεια. Καλά είμαστε ακόμη. Μετά τα 50 θα αρχίσουμε να ξεμπουκάρουμε. Έφυγες πρωί από τη Σουβαλά. Ναι, είχα να ξεκινήσω με τη δροσούλα. Έφυγα αρκετά νωρίς από το Λεμαίδα. Έφτασα στη Σουβαλά. Και ξεκίνησα λίγο νωρίς με τη δροσούλα και κλέψαμε έτσι λίγο χιλιόμετρα με τη δροσιά και είμαστε μια χαρά. Όλα καλά. Πού αφιερώνεις αυτή τη μεγάλη απόσταση που είναι συν μία ακόμα σε αυτές που έχεις κάνει στη ζωή σου? Ναι, η διαδρομή αυτή λέγεται ο δρόμος Ευχαριστειού. Την ξεκίνησα το 2016 για πρώτη φορά, θέλοντας να ευχαριστήσω την Παναγία που με βοήθησε να φτάσω στην τραπεζούντα του Πόντου όταν έκανα τη διαδρομή τη λεγόμενη η Παναγία της Τράτα, τη διαδρομή 2.000 χιλιόμετρων επί 27 ημέρες τρέχοντας από την Παναγία Σουμελά Βέδειας στην Παναγία Σουμελά την τραπεζούντα του Πόντου, ως μνήμη, ένα μνημόσυνο για τα άταφα κόκαλα των προγόνων. Τώρα λοιπόν, αφού με αξίωσε η Παναγία και έκανα αυτή τη διαδρομή, τρέχω αυτά τα χιλιόμετρα να τα αφιερώσω στην Παναγία, να την ευχαριστήσω και συνδέω συμβολικά τους δύο ναούς, την Παναγία Σουμελά Βέρεια με την Παναγία Γουμερά τη Μακρινίτσα εδώ, η οποία Παναγία Γουμερά μπορεί να μην είχε την έγκλη που είχε η Παναγία Σουμελά είτε στον Πόντο είτε εδώ, αλλά και αυτή ήταν μια μονή στην Αργυρούπολη του Πόντου, η οποία είχε και αυτή την αξία της και έχει βγάλει αρκετούς ιεράρχες και δάσκαλους και έχει διατελέσει έτσι ως φροντιστήριο και αυτό στην Αργυρούπολη. Γιώργο, μόνος όμως τρέχεις. Δεν ήρθε κάποιος να συμμεριστεί αυτόν τον αγώνα. Από το λεγόμενο μοναχικός δρόμος του Δρομέα, η μοναξιά του Δρομέα, να το έχει αυτό το πράγμα, γιατί παρόλο που υπάρχουν δρομείς που θέλουν να ασχοληθούν και να βοηθήσουν, έχει ο καθένας τις δυσκολίες του, δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε. Όποιος θέλει, γι' αυτό και τα δημοσίευα στα δίκτυα, τα κοινωνικά δίκτυα, όποιος θέλει και μπορεί, έρχεται να βοηθήσει, να τρέξει. Ακόμα νιώθω ευδιάθετος και είμαι ιδιαίτερα και χαρούμενος γιατί συνάντησα εσένα στον δρόμο και μου κάνει έτσι μια ιδιαίτερη χαρά. Βλέπουμε εδώ, Αλεξάνδρεια φτάνουμε και στα Γιαννιτσά από αριστερά. Όλα καλά και ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Καλή δύναμη, Τεμόν. Η Παναγία μαζί σου. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ κοντά μας. Η Παναγία να βοηθάει όλο τον κόσμο, να μας έχει όλους γερούς και κάθε άνθρωπος να πραγματοποιεί τα όνειρά του.